κυβέρνηση μέσω του κυρίου Βενιζέλου άδειασε, όπως λέμε, άφησε τελείως ακάλυπτο δηλαδή τον κύριο Πάγκαλο. Τον ίδιο δεν δείχνει να τον πειράζει και τόσο. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουμε από την πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι μια βγαίνετε εσείς, λέτε αυτά που λέτε, αυτή την πολιτική που μας την εξηγήσατε επακριβώς. Βγαίνει η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ή κάποιος άλλος τα μισομαζεύει, ή κανένας παππούλιας, τα μισομαζεύουν. Την πρώτη φορά σας μισοαποδοκίμασαν στο θέμα της χαμένης ονομασίας, της χαμένης υπόθεσης. Είπαν ότι μόνο ο Παπανδρέου και ο παππούλιας δικαιούνται να έχουν άποψη επί των Σκοπίων. Και εσείς βγήκατε την άλλη μέρα και ξανακάνατε δηλώσεις. Τους ρίξατε μια δηλαδή. Δεν χαίρεστε που έχουμε μια κυβέρνηση ζωντανή. Όπου... Είναι κυβέρνηση ζωντανή, είναι κυβέρνηση μπάχαλο. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μπάχαλο, γιατί τελικά ασκείται μια πολιτική και ασκείται με συνέπεια προς τα έξω. Προς τη διαμόρφωσή της υπάρχει πώς να πούμε, η πραγματικότητα δημιουργεί τις αποχρώσεις. Εσείς αποδέχεστε ότι δεν. Δηλαδή το ερώτημα δεν είναι αυτό που μου θέτετε, δεν είναι γιατί υπάρχουν αποχρώσεις. Γιατί άμα μου θέσετε αυτό το ερώτημα, θα σας πω πώς να είναι δυνατόν. Σωστά. Μου λέτε γιατί το μαθαίνει η κοινή γνώμη. Ρωτώ γιατί σας αποδοκιμάζει έμεσα, πλήρως σαφώς που λέμε τα κλουσιά το δημοσιογραφικό, η κυβέρνηση. Γιατί είναι ανάγκη, δεν μπορεί να γίνει μια προσυνεννόηση πριν. Δεν αποδοκιμάζει η κυβέρνηση. Αισθάνομαι άνετα στην κυβέρνηση. Είπαμε ο Θόδωρος ο Πάγκαλος τα λέει όλα ανοιχτά και έξω τα δόντια. Έτσι δεν έκρυψε ούτε το ότι δεν θα του κακόπευτε κιόλας αν του λέγανε να γίνει κάποτε αρχηγός του Πασόκ. Λοιπόν, τι θα γίνει στην ηγεσία του Πασόκ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε? Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου καταλήψει την πολιτική για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Του βαρεθεί, ας πούμε, και φεύγει. Ναι. Δεν ξέρω, εκλεγεί πρόεδρος. Θα γίνει μια σύγκληση ενός εκτάκτου συνεδρίου, όπου σύμφωνα με το καταστατικό μας, όποιοι έχουν περίπου 800 ψήφους, με βάση τα σημερινά δεδομένα 800 ψήφους που χρειάζεται, θα μπορούν να είναι υποψήφοι. Μάλιστα. Υποθέτω ότι θα είναι 2-3 ή 4 ή... Να πω τα συγχαρητήριά μου τώρα. Δηλαδή, αν κρίνω το συνέδριο το τελευταίο που κάνατε εδώ δίπλα, του Πασόκ, όπου ήρθατε δεύτερος, μετά τον Άγιμος Γεννηματά, στην ουσία πρώτος, νομίζω ότι πάτε κανιέν. Όχι, δεν νομίζω ότι όσοι ψήφισαν... Δεν θα είναι το ίδιο. Όχι, δεν θα είναι το ίδιο. Όχι. Δεν νομίζω, όχι. Δεν θα είναι το ίδιο. Εσείς έχετε... Υποθέτω ότι θα βρω τους 800 ψήφους και το αποτέλεσμα του συνεδρίου με κάνει να... Καταρχήν, να αντιστρέψουμε την ερώτηση. Αν σας δίνανε... Τώρα να σας πω κάτι άλλο, γιατί δεν είναι, θα είστε υποψήφιος. Έρχονται 800 άνθρωποι και σου λένε, σε προτείνουμε για πρόεδρο. Έτσι. Τι θα πεις, όχι. Θα πεις όχι. Δεν πάω για πρόεδρο. Και εμένα να μου το λέγανε, θα το σκεφτόμουν. Είναι δυνατόν να το πεις. Δεν πρέπει να το πεις. Δεν δικαιούσε να το πεις. Άλλο νέο φιλελεύθερο είχαμε φέρει, τον κύριο Ανδριανόπουλο. Και άλλος μας βγήκε τώρα ότι ναι, μεν δεν έχει το όνομα, αλλά έχει τη χάρη. Σκληρός και χωρίς καμιά αμφιβολία ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο όπως θα πάμε. Δεν ακούγεστε πάρα πολύ σοσιαλιστικός. Τουλάχιστον με την παλιά έννοια που ξέρουμε. Είναι σοσιαλιστικό να χρεοκοπήσουμε όλοι μαζί? Είναι σοσιαλιστικό να παγώσουν οι μισθοί των εργαζομένων 4 χρόνια, θα σας πούνε οι άλλοι. Και θα τα πληρώσει ποιος αυτά? Δηλαδή, εγώ είμαι έτοιμος. Εσείς του Πασόκ μέχρι τώρα είχατε εφαρμόσει τη μαγική συνταγή και βγάζατε χρήμα και πλήρωνε το δημόσιο, μεγάλωνε το έλλειμμα. Αυτό το διδάξατε αυτό. Συγγνώμη. Τη μαγική συνταγή που πράγματι εφαρμόσαμε με πολύ συνέπεια, την εφάρμοσε και η Νέα Δημοκρατία και η Οικουμενική. Ναι, η Οικουμενική για να εφαρμόσει. Είναι πολύ απλή. Είναι ο δανεισμός. Πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι φτάσαμε στα όρια του δανεισμού. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Τέρμα. Μέχρι εδώ ήταν. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε μια άλλη ισορροπία. Και αυτό γιατί δεν το έχετε πει μέχρι τώρα? Πόσο, 8 μήνες, πότε? Εγώ το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι, η κυβέρνηση, γιατί δεν το λέει? Η κυβέρνηση το έχει πει επίσης, νομίζω. Είναι, νομίζω, στις οικονομικές δηλώσεις της κυβερνήσεως. Η υπόθεση ΑΓΕΤ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όχι, πάλι. Υπόθεση ΑΓΕΤ και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Επ' αυτού ο κύριος Πάγκαλος δεν τρέφει καμία σχεδόν αμφιβολία για το τι θα γίνει. Εγώ θα ψηφίσω ναι σε οποιοδήποτε αίτημα της δικαιοσύνης να κρίνει πολιτικούς για θέματα για τα οποία η δικαιοσύνη έχει σχηματίσει την πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει δικαστική διεύθυνση. Δεν θα κάνω ποτέ αυτό που έκανε η πλειοψηφία του 89, να κατασκευάσω αδικήματα και ενόχους μέσα στη Βουλή. Όμως η δικαιοσύνη... Δεν θα προσθέσω τίποτα. Αλλά δεν θα αφαιρέσω και τίποτα. Στο σημείο αυτό, ο Πάγκαλος έριξε τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα του στην εκπομπή. Κατηγορώντας εμέσως, όπως θα δείτε, αλλά με πάρα πολύ σαφήνεια, όσους από τους βουλευτές του Πασόκ, καλή ώρα στον κύριο Ποτάκη και άλλους, τους ξανασκέφτονται τώρα για την ορθότητα της παραπομπής Μητσοτάκη, ότι είναι κάτι σαν συνήγοροι του. Εδώ υπάρχει ένα αίτημα της δικαιοσύνης. Το αίτημα της δικαιοσύνης πρέπει να καλυφθεί και δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ούτε τον συνήγορο, όπως κάνουν μερικοί στη Βουλή, αυτοί που δεν υπογράφουν, οι άλλοι που λένε εναντίον,
ούτε τον κατηγορώ. Δηλαδή, όσοι δεν υπογράφουν, να προσθέτουμε νέες κατηγορίες. Κατά τη γνώμη σας, όσοι δεν υπογράφουν αυτή την παραπομπή ή όσοι την κατηγορούν, κάνουν το συνήγορο του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ναι, ότι παρεμβαίνουν στην ουσία στο έργο της δικαιοσύνης και δημιουργούν μια παραπέρα επέκταση του νοσηρότατου φαινόμενου της βουλευτικής ασυλίας. Τον φέραμε τον άνθρωπο στην εκπομπή την ίδια μέρα που γύρισε την Νότια Αφρική, να μην του κάνουμε και ένα δώρο. Έτσι ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον τα μπλεξίματα από μεταφραστικά λάθη. Για όλους αυτούς που παρεξηγούν τις δηλώσεις σας, εδώ. Σύγχρονο γερμανοελληνικό λεξικό. Να ξέρουν οι Γερμανοί. Αυτό μου είναι χρήσιμο, γιατί έχω αφήσει στη μέση τα γερμανικά μου και θα μπορώ να. Και όχι σύγχρονο, αλλά τέλειο ιταλοελληνικό λεξικό. Άμα. Νομίζω ότι πρέπει να τα δίνετε σε αυτούς, τουλάχιστον να τα καταλαβαίνουν. Πάρα πολύ. Είναι οι δύο γλώσσες που κουτσομιλάω. Τη γλώσσα που γίνονται οι παρεξηγήσεις συγχρόνω. Οι δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου στο νοκάουτ προκάλεσαν αυτή τη φορά πολύ σκληρή αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία μέσω του κυρίου Βαγγέλη Βενιζέλου του συνέστησε να μην μιλάει δημοσίως για πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται δημόσια, όπως τα περί ονομασίας και χαμένης υπόθεσης. Πριν όμως το νοκάουτ τουλάχιστον τα είχε ξεπεράσει όλα αυτά, και εκείνη την ώρα έπλεε σε πελάγι, τι πελάγι, ωκεανούς ευτυχίας, ο ειρηνικός ευτυχίας. Από τη μια την Πέμπτη ήταν αργία, αυτή η φοβερή αργία της Πρωτομαγιάς που την πήγανε 12 Μαΐου και γενικά όλα αυτά τα κουφά που κάνουμε εμείς οι Έλληνες για μια αργία παραπάνω. Και απ' την άλλη, βρήκαμε την ευκαιρία, Πρωτομαγιά γάρ, να κάνουμε την εκπομπή σωστό περιβόλι. Όχι 1 Μαΐου, αλλά 17 Μαΐων. Και τι 17 Μαΐων, κρατηθείτε. Γεια σας. Σας χαιρετώ και φυσικά σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη πλέον εκπομπή του Knockout. Σήμερα έχω την τιμή να περιτριγυρίζομαι από τρεις πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, μπορώ να πω. Θα σας παρουσιάζω λοιπόν. Μαζί μας η Ζέτα Λογοθέτη, η Σάντρα Μπενάκη και φυσικά ο ένας και μοναδικός Θέμος Αναστασιάδης. Top model. Top model. Γεια σου Θέμο μου. Γεια σου Κορίτσια. Πώς είσαι, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή Knockout. Ήρθες εκδήλωση μπορεί να πεις όμως. Εντάξει, με παρακαλέσατε λίγο. Δεν σε πιέσαμε καθόλου. Τραβηχτώ. Τι είδους εκπομπή είναι αυτή. Είναι μια εκπομπή δημοσιογραφική, σατιρίζει την πραγματικότητα, έχει πολύ καλλιεργημένους και καλεσμένους που έχουν αφήσει τα πολυμινάρια τους στην εκπομπή, μπορώ να πω. Και ένας από αυτούς έχει την τιμή να είσαι κι εσύ. Βλέπεις αυτά τα κορίτσια και έτσι δηλαδή σε πιάνει το παράπονο, σε πιάνει μια ψιλοπίκρα, σε πιάνει μια χοντροζοχάδα και ένα εσωτερικό δράμα και λες γιατί. Να σου πω γιατί, δηλαδή τώρα σας βλέπω τόση ώρα και έχω την απορία γιατί ο Θεός σας έκανε σας έτσι και εμένα έτσι. Τι έχεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να σου πω, εδώ που τα λέμε. Κάτι θα πήγε στραβά, κάτι θα πήγε καλά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να κρίνω κανένα. Ο Θεός κάτι θα ήξερε. Ο Θεός κάτι θα ήξερε, που μεγάλε έτσι. Μάλιστα. Στο επάγγελμα λοιπόν είναι μοντέλα. Δουλεύουν, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, εδώ και αρκετά χρόνια και γενικά μεγαλώνουν επιεικώς πρόωρα. Πόσο χρόνο είσαι. Δεν έχει σημασία ότι είσαι πολύ μικρή. Μπορώ να σου πω ότι έχουν κάνει ήδη πρώτα σιγά. Άκου να δεις, εδώ θα απαντάς γιατί είσαι μικρή και θα φέρουμε τη χάρακα και θα σε τιμωρήσουμε. Μάλιστα. Ακούω. Και να είστε πάρα πολύ σοβαρές, διότι δεν θα σε επιτρέψουν να κατεβάσετε το επίπεδο της εκπομπής πιο χαμηλά από ό,τι είναι. Βέβαια. Άλλο και μάλλον δεν θα το καταφέρετε αυτό γιατί είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλά. Μετά τα πήραμε ένα-ένα. Αρχίζοντας από τη Βίκη Καγιά. Είπες ότι θέλω να γίνεις δημοσιογράφος όταν μικρύνεις μάλλον. Δημοσιογράφος με την ευρύτερη έννοια, βέβαια. Πώς είναι ο δημοσιογράφος με την ευρύτερη έννοια? Θα προτιμούσα να ασχοληθώ με δημοσιογραφία εφόσον το πρώτο όνειρο της ζωής μου ήταν να ασχοληθώ με τη νομική. Εφόσον είναι όμως το αντίθετο άκρο από αυτό που κάνω, δηλαδή modeling και νομική είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Όχι πάντα. Άμα κρίνουμε τον κύριο Λουκουρέζο, ναι, πες μου, ποιος θα μπορούσε να συνδυάσει άριστες σπουδές, συγγνώμη, δημοσιογραφίας με μια επιτυχημένη καριέρα μόντελινγκ. Κακά τα ψέματα, ο άνθρωπος πολλά μπορεί να ρέει, αλλά λίγα κάνει. Λοιπόν, έτσι έχω δεύτερη σκέψη για δημοσιογραφία, αλλά... Δηλαδή, όχι... θες να γίνεις κάτι σαν τον Κακαουνάκη, ας πούμε. Όχι. Όχι, εγώ... Ίσως δεν προτιμώ να ασχοληθώ πάλι με τη μόδα και δημοσιογραφικά. Θα προτιμούσα να ασχολούμαι με κοινωνικά προβλήματα. Δεν ασχολείται με τη μόδα. Ακόμα. Ναι, με κοινωνικά προβλήματα και ίσως με λίγη πολιτική. Γιατί όχι. Να ξέρουμε και πού κινούμαστε δηλαδή. Νομίζω ότι μπορεί να έρθει το Σκάι να αναλάβει καταρχήν την εκπομπή Knockout, η οποία πρόθυμα σου παραχωρεί τα πάντα. Ελπίζω. Αν ειδικευτώ πραγματικά στο θέμα, γιατί όχι. Έχετε αυτοκίνητο? Έχετε. Το πάτε για σέρβις. Το πάτε. Και πού το πάτε? Στην αντιπροσωπεία. Τρομάρα σας. Εδώ έχουμε για σας το ωραιότερο σέρβις του κόσμου. Λοιπόν, εγώ παιδιά είμαι μηχανολόγος αυτοκινήτων. Ό,τι αυτοκίνητα έχετε σε μένα, θα φορέσω καυτό σορτσάκι και στο πίσω χέρι. Επειδή δεν θα το πιστέψουν, θα νομίζουν ότι κάνεις πλάκα πραγματικά. Ειλικρινά. Πάω στο σχολείο τεχνικό επαγγελματικό, στο πρώτο τέλ Δάφνης. Είμαι στο κλάδο μηχανολόγος αυτοκινήτων. Δηλαδή, τι είπατε, distributor εκεί, τα πάντα. Τα κάκια, τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, να αλλάζω λάδια. Τα πάντα. Και δεν μου λες.
Πώς αντιμετωπίζουν εκεί, σε φαντάζομαι η μόνη γυναίκα. Είμαι το. Όχι, το... η μόνη γυναίκα, είναι και άλλη μια κοπέλα, εντάξει, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή με αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά. Οι καθηγητές με αγαπάνε. Αυτοκίνητα. Δηλαδή, ό,τι αγγίζει το χέρι σου. Ό,τι αγγίζει το χέρι σου, φτιάχνεται αμέσως, θεραπεύεται οποιαδήποτε βλάβη. Προσπαθώ. Και μετά βγαίνουν και σου λένε διάφοροι απίθανοι ότι τα νέα παιδιά, η νεολαία σήμερα, όπως λένε, είναι χειρότερα από παλιά. Σαν χλαμάρες. Εγώ νομίζω ότι τα νέα παιδιά μας πουλάνε και μας αγοράζουν και πολύ καλά κάνουν. Βίκυ, παρά ότι είσαι πιο μικρή, είσαι και πιο προχωρημένη, έτσι. Προχωρημένη, δεν νομίζω, ότι, νομίζω ότι είσαι θρασίτατη. Είσαι θρασίτατη. Δεν νομίζω ότι είσαι εδώ. Είναι... Απλά, έχω μπει στο πνεύμα της εκπομπής, σου πήρα την παρουσία, σου πήρα τον πρόλογο. Σε κακό κοριού και πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Τι άλλο θες να πάρεις. Τίποτα. Εκμεταλλεύσου το. Αυτή είναι η δυστυχία. Τίποτα. Δηλαδή ήρθε την πρώτη μέρα στην εκπομπή, την πρώτη ώρα πήρε την εκπομπή, μεθαύριο τι θα κάνει. Πού θα πάει αυτή η δουλειά. Αυτό. Γιατί αυτά που λένε για σένα είναι ότι γενικά είσαι ένα άτομο το οποίο δεν σταματάει σε τίποτα. Έχει τόσο θάρρο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να έχω θάρρο, αλλά κάποιε στιγμέ πρέπει να σταματάω το θάρρο, να το φρενάρω κάπου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα όρια μου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα όρια του ανθρώπου. Τα όρια του ανθρώπου καλά. Φυσικά. Δεν ξέρω πόσοι έχουν υποφέρει. Φυσικά δεν ρωτάνε ποτέ καμία γυναίκα πόσο χρονών ακριβώς είναι. Εκτός και αν βρίσκεται σε αυτή τη θεάρεστη ηλικία που προσπαθεί να δείξει μεγαλύτερη και όχι μικρότερη. Είσαι 16, ε? Σε 4 μήνες μπαίνω στα 16, 15 μισό. 17 μισό. Εγώ είμαι 16. 16. Εγώ είμαι η πιο μεγάλη, ε. Ναι. Και είμαι και το πιο λίγο χρόνο στη μέρη. Όλα τέλεια και υπέροχα λοιπόν. Δυστυχώς όχι. Δεν υπάρχει ουδέν καλό αμυγές κακού, γιατί όσο προνομιούχα κι αν σας φαίνονται αυτά τα παιδιά, κατά βάθος έχουν ένα πρόβλημα. Θα τα κάνει δυστυχισμένα σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Προσοχή σαν άμα στο σχολείο, έτσι. Τα χέρια μπροστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπετε τρία υπέροχα κορίτσια τα οποία, αν είναι ποτέ δυνατόν, έχουν και οι τρεις ένα φρικτό μειονέκτημα. Βίκ, τι ομάδα είσαι. Να το πω ή θα με αποβάλεις από την ομάδα. Τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκός, μεγάλος και τραγικός. Ζώτα, τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκάρα, yeah. Παναθηναϊκός. Πώς, δηλαδή, πώς έγινε αυτό. Φυσικά και ναι. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι γνωστός Ολυμπιακός. Έρχομαι μπροστά σε ένα φοβερό δίλημα. Αν πρέπει να αλλάξω ομάδα ή να αλλάξω πλανήτη. Μάλλον πλανήτη. Μάλλον ομάδα. Και πώς αντέχετε, να είστε σε μια ομάδα που χάνει συνέχεια από τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα. Δεν φτάνει δηλαδή που είναι οι Παναθηναϊκοί. Έχουν στο κεφάλι τους και τον Παπαθεμέλη. Για τον οποίο, όπως ίσως φαντάζεστε, τρέφουν την καλύτερη τρόπος του λένε η γνώμη. Το βράδυ βγαίνατε τώρα με τα μέτρα. Το ξέρετε τον κύριο Παπαθεμελή. Ναι, το ξέρω. Πώς το ξέρουμε. Τι σου λέει η Σάντρα το όνομα Παπαθεμελή. Σηκώνει τρίχα μου. Ένα από τους μου θυμίζει το τραγούδι. Παπαθεμέλη Γλαζόπουλο το τραγούδι. Ξέρεις τι είχα δει σε έναν τοίχο γραμμένο με τεράστια κόκκινα γράμματα. Παπαθεμελή, είσαι ένας ξενέρωτος. Ω ναι. Και τα τρία κορίτσια είχαν δει φυσικά την εκπομπή νοκάουτ, αν όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή δύο μέρες πριν είχαμε τη Βίκυ Κουγιανού, στην οποία δεν θέλουν απλώς να μοιάσουν, αλλά και να την ξεπεράσουν. Αμήν, τι καλύτερο για μας. Τι γνώμη έχετε για μεγαλύτερες συναδέλφες, όπως ας πούμε είναι παράδειγμα η Βίκυ Κουγιανού. Η Βίκυ Κουγιανού. Προσωπικά έχω δουλέψει πολλές φορές μαζί της και αν και τα σχόλια των εφημερίδων κάποιες στιγμές με ήθελαν να αντιμετωπίσω μαζί της. Μπορώ να πω ότι. Γιατί σου γράφανε ότι. Ότι την έχω βρει, ότι είχα πει ότι είμαι λίγο καλύτερη και αυτά, όλα αυτά. Είπες τέτοια πράγμα. Ποτέ. Όχι. Ποτέ, ομολογουμένως. Ποτέ. Αλλά μπορώ να πω ότι τη λατρεύω, είναι πολύ καλή, ξέρει τη δουλειά της και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική μόδα. Έχει προσφέρει όμως πολλά. Από τις, ας πούμε, από αυτές που είναι της προηγούμενης γενιάς, θα λέγεις ότι είναι η καλύτερη Ελληνίδα που έχει βγει, ή είναι μια άλλη. Από τις προηγούμενες γενιάς. Ναι. Από τις προηγούμενες γενιάς τη Βίκυ, ξέρω, και την Έλληνα την Κουντουρά. Μάλιστα. Πόσες προηγούμενες, δηλαδή πόσο προηγούμενες. Τις έθαψες όλες μαζεμένες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω, το καταλάβατε όλοι, ότι αυτή ειδικά ήταν από τις ευτυχέστερες εκπομπές, αφού λέγαμε πως θα γίνει να την τραβήξουμε 5-6 ώρες. Και είπαμε να δώσουμε κάτι, ώστε να μας θυμούνται, τουλάχιστον γι' αυτό, αυτές οι πανέμορφες κοπέλες. Εσένα δεν μου πει, αρέσει. Ναι, τι αρέσει. Ναι, όντως. Εμένα κορίτσια μου αρέσετε εσείς. Wow. Γιατί άλλες μου φαίνονται μεγάλες. Λοιπόν. Άλλωστε δεν είναι της ηλικίας μου. Μεγάλες. Που πλησιάζουμε και πιο πολύ στην ηλικία. Μήπως τον βγάλαμε τώρα. Μήπως τον βγάλαμε νοκάουτ. Νοκάουτ, έλα. Λοιπόν, επειδή τα καταφέρατε, για πάρτε από ένα χαρτάκι, θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Πάρε αυτό. Θα δώσω και στη. Ευχαριστώ. Ένα, δύο, τρία. Ανοίγουμε τα χαρτάκια. Τι λένε. Σάντρα, τι λέει. Κογιότ. Κογιότ. Τι λέει. Μπαξ Μπάνι. Τι λέει. Σιλβέστερ. Δεν ξέρω αν πέσαμε μέσα. Πάντως κάτι κερδίσατε. Κερδίσατε εδώ στην εκπομπή. Μα δεν είναι κούκλα. Δεν μου μοιάζει. Είναι κούκλα. Είναι γλυκά. Εσύ πες το κογιότ.
Το οποίο το πιο σατανικό, δεν ξέρω, το κύριο το πιο γλυκό. Όταν ήμουν μικρή με φωνάζανε μπιπ, δηλαδή κογιότ. Ναι, πήγαινες έτσι. Μπιπ. Είναι υπέροχο, φανταστικά. Εμένα μένω στο δοντάκι του. Φοβερός. Θα τον μάθω να στέκεται στο ύψος του. Έτσι, φίλε. Εγώ θα το μάθω πασαρέλα. Εμένα δεν μου φέρατε τίποτα να κρατήσω τίποτα στην αγκαλιά μου. Έρθουμε εμείς όλες οι τρεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καμία απολύτως αντίθεση. Ουφ, ψυχραιμία.